Είδαμε να κάνει ένα σκέιτ και στο τέλος να βάλεις και αυτό το καπέλο. Μου είπαν ότι όταν κάνω βίντεο για νέους πρέπει να εμφανίζομαι πιο... πιο νεανικός. Με αυτό το TikTok, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να πείσει τους νέους να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα για το Youth Pass. Από νέους 18-19 ετών έχουμε ακόμα χρήματα και χώρο για περίπου ακόμα 90.000. Αξιοποιήστε το για υπηρεσίες τουρισμού, πολιτισμού και μεταφορών. Το βίντεο κλείνει με ένα dad joke, αστείο δηλαδή των μπαμπάδων για τα skateboard. Μεταφορές βάζουν και τα skateboard. Προσπαθεί ο άνθρωπος, το έχει με το TikTok. Το έχει, εκεί το δίνω. Το Youth Pass έχει την μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Οι ενισχύσεις θα έχουν αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου. Γνωρίζω τι είναι, 150 ευρώ. Τώρα, λογικά. Για διακοπές θα χρησιμοποιήσουν σχεδόν όλοι. Ναι, νομίζω. Οι περισσότεροι που πιστεύεις θα τα χρησιμοποιήσουν. Ταξίδια. Υπενθυμίζεται ότι υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Επομένως, ένας νέος 18 ετών που υποβάλλει έως τις 5 Δεκεμβρίου αίτηση για το Youth Pass θα λάβει 150 ευρώ φέτος και επιπλέον 150 ευρώ το 2024 χωρίς να υποβάλλει νέα αίτηση. Μία μέθοδος προπαγάνδας θα έλεγα. Όπως σε όλα αυτά τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν. Δεν θα κάνετε εσείς κάποια αίτηση. Όχι, καμία αίτηση. Οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή την λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών.